οι εξελίξεις κραυγάζουν πια σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τα ελληνοτουρκικά. Είναι τόσο κραυγαλαίες που είναι κανένας να απορεί και ο ελληνικός λαός πρέπει να το σκεφτεί. Πού οδηγεί αυτή η πολιτική σας. Πού οδηγεί η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από τα οικονομικά σε σχέση με τα προβλήματα της εθνικής κυριαρχίας, σας το πω έτσι. Τι έχετε να πείτε αλήθεια. Να σας βάλω ορισμένα ερωτήματα. Πόσα χρόνια κρατάει αυτός ο χώρος των εξοπλισμών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Πόσα αστρονομικά ποσά ξοδεύουμε την ίδια στιγμή που ο ελληνικός λαός, να μην πω πεινά, αλλά βρίσκει σε τρομερή θέση. Και όχι μόνο σήμερα. Και όχι μόνο με την πανδημία. Πού οδηγεί αυτή η λογική. Είναι δύο χώρες στην ίδια συμμαχία, ναι ή όχι. Ελλάδα και Τουρκία. Από πού είναι η απειλή, από την Τουρκία στην κοιτάξη, από μία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, την οποία χώρα τροφοδοτούν με εξοπλιστικά προγράμματα 3 εκατομμυρίων, θα έλεγα, οι σύμμαχοι ίδιοι από το ΝΑΤΟ. Και το κάνουν ακριβώς γιατί υποτάσσεται και αυτή στα σχέδια της συμμαχίας. Τι κάνει η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, ακριβώς το ίδιο. Γιατί το πιο κραυγαλαίο, και αυτό είναι και για τους ίδιους και τους άλλους, είναι τη γράφει έκθεση του State Department για την αναβάθμιση των F-16. Διαβάστε τη. Πρέπει να αναβαθμιστούν οπωσδήποτε για να μπορούν να ανταποκριθούν στη συνεργασία με τη συμμαχία και στην προώθηση των σχεδίων στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα μπαίνουν και τα Ραφάλ. Ποια είναι τα σχέδια στην ευρύτερη περιοχή? Αίμα. Δεν είναι. Πόλεμος δεν είναι. Επιβολή δεν είναι στους άλλους τους λαούς. Αυτά είναι. Λέμε λοιπόν ότι αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Και οι δαπάνες οι στρατιωτικές που πρέπει να γίνουν έχουν και άλλες πλευρές. Πρώτον είναι μονομερείς. Αγοράζουμε πανάκριβα όπλα. Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα άλλο, ακόμα και να θέλατε, γιατί πρέπει να κουμπώνουν με τα ανατοϊκά. Και όταν κουμπώνουν με τα ανατοϊκά και ας διαψεύδετε ότι θέλετε, εκείνος που έχει το κλειδί κάνει και κουμάντο. Και μπορεί να σου στείλει το F-16 αναβαθμισμένο ή αύριο το F-35 εκεί που θέλει αυτός και όχι εκεί που χρειάζεσαι εσύ. Τόσα λοιπόν, γι' αυτό είμαστε αντίθετοι, συνολικά. Αυτός ο χώρος δεν οδηγεί πουθενά. Και το πολιτικό ζήτημα που τίθεται είναι ότι πληρώνει δισεκατομμύρια ο ελληνικός λαός και να πω, ή μάλλον για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και φυσικά εντάξει υπάρχει και το θέμα της εθνικής άμυνας. Γι' αυτό δεν συμφωνούμε. Αυτοί που βγαίνουν κερδισμένοι είναι οι μεγάλοι όμιλοι που πουλάνε. Οι συμμαχικοί σε μια συμμαχία που δεν σου εγγυάται τίποτα σαν χώρα. Το αντίθετο. Σε βάζει να παίζεις ένα ρόλο υπεραλιστικό, καθαρά, στα σχέδια που εκπονούν. Και φυσικά αυτό είναι επιλογή όλων των κυβερνήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ το απογείωσε. Και αθώωσε τον ΝΑΤΟ ότι άλλαξε και διεκδικεί την πατρότητα των συμφωνιών με τις ΗΠΑ και την πατρότητα, γιατί έδωσε βάση, το επικύρωσε η Νέα Δημοκρατία. Καμιά κυβέρνηση μετά το 1974 δεν έδωσε καινούργιες βάσεις. Τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέπλυμα κυριολεκτικά του αμερικάνικου και νατοϊκού υπεραλισμού. Εμείς δεν συμφωνούμε. Και θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά. Μίλησε ο κ. Νίκος ο Παπαναστάσης με αυτό το χορό των δισεκατομμυρίων που είναι αδιέξοδο. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Για δεν μπορεί να στηρίζεσαι σε μια συμμαχία η οποία υπονομεύει τα συμφέροντα της χώρας. Αυτό ακριβώς γίνεται. Δήλωση Στόλτεμπεργκ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Δηλώσεις Γερμανών και άλλων. Δεν είναι αυτοί στο ΝΑΤΟ. Πού είναι? Και ο ελληνικός λαός πρέπει να βαδίσει σε άλλο δρόμο. Αυτός είναι ο μονόδρομος της καταστροφής του ελληνικού λαού και άλλων λαών της περιοχής, ενώ πρέπει να επιλέξει ένα διαφορετικό που θα ανταποκρίνεται στα συμφέροντά του και όχι στα συμφέροντα μιας χούφτας, οι οποίοι μπαίνουν στο μοίρασμα της λίας της περιοχής για να κερδίσουν.